Μου, Μανώλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, την άνοιξη του 2015 θα είναι έτοιμη να ανοίξει, κυρίες και κύριοι, τις πύλες της στον κόσμο του Παναθηναϊκού η νέα λεωφόρος Αλεξάνδρας, η φυσική έδρα του Τριφυλιού, εντελώς διαφορετική, πιο όμορφη, πιο λειτουργική και πιο σύγχρονη. Ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας, ενώ παρουσίασε και τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου, η διάθεση των οποίων αρχίζει από αύριο. Την ανανεωμένη λεωφόρο και τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι κυπελούχοι Ελλάδος θα προχωρήσουν σε κέραιες επεμβάσεις λειτουργικού και αισθητικού χαρακτήρα στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, στο οποίο ποντάρουν πολλά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να τελειώσει ο πρώτος γύρος, να δούμε πώς θα πάμε με τους ομίλους, λέω εγώ. Και να ξεκινήσουμε το Δεκέμβριο, φανταζόμαστε ότι, δηλαδή, οι πρώτες συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εργολάβους, 3-4 μήνες θα μπορέσουμε να τελειώσουμε το έργο. Δηλαδή, η διάρκεια που θα απουσιάσουμε από το λεωφόρο θα είναι 4-5 παιχνίδια το πολύ εντός έδρας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Πράσινων, κύριος Γιάννης Αλαφούζος, η ανακαινισμένη λεωφόρος θα φέρει εντυπωσιακό ηλεκτρικό πλέγμα, αντίστοιχο της Allianz Arena στο Μόναχο. Σύγχρονα στέγαστρα, νέο φωτισμό, εστιατόριο και σουίτες στις 4 γωνιές του γηπέδου, ενώ θα υλοποιηθεί και η αύξηση χωρητικότητας από τις 16.000 θέσεις που είναι τώρα. Δεν θα φύγουμε από το λεωφόρο. Ακόμη και για το Champions League, θα μείνουμε στο λεωφόρο. Γιατί? Η χωρητικότητα του γηπέδου θα γίνει γύρω στις 20.000 θέσεις. Όταν τελειώσει το έργο όμως, ελπίζουμε να μπορέσουμε να το πάμε προς το 22. Αυτή ακριβώς η επέμβαση που κάνουμε θα αναβαθμίσει στατικά όλο το γήπεδο. Επειδή ακριβώς την πρώτη φορά κάναμε σημειακές επεμβάσεις, αυτή τη φορά λόγω των προστικών οι οποίοι θα γίνουν, θα αλλάξει όλος ο φαίων οργανισμός του γηπέδου και θα προσαρμοστεί πλέον στα τωρινά δεδομένα. Παράλληλα, έγινε γνωστή και η επέκταση του προπονητικού κέντρου στο Κοροπή με την δημιουργία νέων χώρων για την πρώτη ομάδα και τις ακαδημίες. Επίσης, σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα κίνηση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε από τώρα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Τα οικονομικά μας είναι δύσκολα, έχουν βελτιωθεί, αλλά εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Δυστυχώς δεν πηγαίνουν τα οικονομικά όσο καλά πηγαίνει το ποδοσφαιρικό. Πηγαίνει καλύτερα το ποδοσφαιρικό τα οικονομικά. Είπαμε ότι θα κάνουμε μια αύξηση 10% για τους κατόχους των διαρκείας σήμερα. Νομίζω το 10% ειδικά και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα λοιπά είναι και, αν θέλετε, αξιοπρεπής και λογική αύξηση. Και μετά για τους άλλους που δεν είχαν επιλέξει να υποστηρίξουν τον Παναθηναϊκό, τους Παναθηναϊκούς δηλαδή, που δεν επέλεξαν να υποστηρίξουν, θα είναι 30% η αύξηση σε σχέση με φέτος. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τόνισε για ακόμη μια φορά το όραμα του Τριφυλιού για ανάδειξη ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες της ομάδας και πίστη στο φετινό επιτυχημένο πλάνο.